Φώτη μου, πόσα χρόνια παντρεμένος? 18. 18? Ναι, προχτές. Εδώ θα έβαζε ένα χειροκρότημα στο... Στη γυναίκα μου. Στη γυναίκα σου και στους δυο σας, γιατί ναι. Εντάξει, ένας γάμος είναι και από τους δύο. Ναι. Τι είναι ο γάμος για σένα, πώς εσύ το νιώθεις και το αντιλαμβάνεσαι? Εντάξει, ο γάμος είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο στη ζωή μας, για όσο είμαστε παντρεμένοι. Θεωρώ ότι το σημαντικότερο είναι η αγάπη. Η αληθινή αγάπη, η ανιδιοτελής αγάπη. Δηλαδή, γάμος είναι να δέχεσαι τον άλλον όπως είναι και όχι μόνο να το δέχεσαι όπως είναι, να δικαιολογήσεις τα λάθη του σαν είναι δικά σου. Και το αντίστοιχο, ας πούμε. Πολλά έτσι ονειρικών τούτων που περιγράφεις. Όχι τούτων, πρέπει να είναι. Ναι. Αλλιώς, θεωρώ ότι βαδίζεις κάπου. Ναι. Σίγουρα θέλει προσπάθεια η σχέση. Μπορεί να είναι πάντα ρομαντική. Δεν μπορεί πάντα να νιώθεις τα λάθη του αλλού δικά σου. Όχι, μπορεί. Σε κάποια φάση, φυσικά, μπορεί να υπάρχει τούτο. Δεν ξέρεις καμιά φορά. Το ιδανικό που λες. Ναι. Θεωρώ όμως ότι ο γάμος είναι ένας συνεχής αγώνας που επενδύεις πάνω σε εκείνο που αγάπησες. Ναι. Υπήρχε φάση που να νιώσετε ότι ζοριστήκατε, ρε παιδί μου, που είναι πολύ φυσιολογικό. 18 χρόνια παντρεμένοι. Πάρα πολλές φορές, σίγουρα. Πάρα πολλές φορές. Αλλά υπερνικά η αγάπη, αυτό που είπες πριν, έτσι. Ναι, η προσπάθεια, η συνεχής προσπάθεια για ναι. να... Ναι.